Μετά, Γιώργο, έγινε το πιντομπί. Δεν έχει γίνει ακόμα το πιντομπί. Γεια σας. Σήμερα δεν είναι η βάρατη και χθες είναι η Δευτέρα. Είναι μια λίγο καλύτερη Τρίτη. Καταρχάς έχουμε ξανά social media, να τα πούμε και αυτά, γιατί χθες ταλαιπωρηθήκαμε. Το πιντομπί λοιπόν το έχασε ο Μητρόπουλος και η πρώτη κατοχή είναι για την νέα ΕΟΚ. Νέας πλέον είναι όνομα και πράγμα, καθώς έχει φύγει ο κύριος Βασιλακόπουλος και έχει έρθει ο κύριος Ιόγιος πλέον στην Προεδρία. Άστοχα τα πρώτα σουτ και για τις δύο ομάδες. Τρίποντο που θα το βάλει ο ψηλός. Στη συνέχεια έχουμε goal foul από τον Γιώργο Μιχαλάκη για τους χαστείς. Δεν έχουμε μεσοδίποτο, rebound από τον τεράστιο Κώστα Κολέβα. Λάθος έγινε στη συνέχεια. Μπορεί να μου πεις ο κύριος που δεν έχει εμφάνιση, ποιος είναι. Ανδριόπουλος. Ακόμη ένα κερδισμένο φάουλ που πήρε ο Γουρνέλος, ο Άρης. Ο Γόγος είναι φέτος από την ομάδα, ήθελα να ξέρα. Άστοχο τρίποντο από τον Κολιάτζα. Ένα χουκάκι με το δεξί που δεν θα μπει από τον Φιλιππάτο και τώρα στην επέδεση και πάλι η Χάσκης. Ο Μητρόπουλος θα κάνει και αυτός με τη σειρά του ένα έρμπολ. Είναι η μέρα των έρμπολ από ό,τι φαίνεται. Αστόχησε και ο Κολέβας σε ένα φαινομενικά καλύτερο σουτ από τους υπόλοιπους παίκτες. Θα έλεγα ότι τον πούλησε με την παλίτσα. Ο Γουρνέλος γυρίζει, αλλά αστοχή. Ο Κολέβας πήρε το rebound και γίνεται το λάθος. Το λάθος έκανε ο Οικονομίδης. Τρίποντο ο Μητρόπουλος, σαφώς καλύτερο. 3-0 μπροστά, η Χάσκης. Ο Ανδριόπουλος έκανε μια ούτε σέντρα σουτ. Συνήθως αυτά τα λέω σέντρα σουτ, αλλά είναι όταν πηγαίνει και πάλι από το καλάθι. Τώρα ήρθε απλά προς τον συμπαίκτη του και τον Οικονομίδη, αλλά ήταν πολύ δυνατή η πάσα. Άστοχο το τρίποντο από τον Μιχαλάκη. Κολέβας με το νούμερο 1 θα ανοίξει το χέρι για την ομάδα του. 3-1. Παραμένει το 3-1 μετά το άστοχο του Μιχαλάκη. Ανδριόπουλος. Κολέβας και πάλι δοκιμάζει από την κορυφή. Δεν θα καταφέρει να ισοφαρίσει. Και αυτό με επιτρέψτε μου να πω ότι τον πούλησε λίγο η μπαλίτσα. Μητρόπουλος ακόμη ένα άστοχο. Μιχαλάκης. Ωραίο τρία του Μιχαλάκη που θα πηγαίνει στη φάση μπροστά στον Κώστα Κολέβα. 4-1 το σκορ. Οικονομίδης αστόχησε. Ριμπάουντ ο Κολιάτζας. Τρίποντο δεδάπη από τον Μιχαλάκη, ο Ανδριόπουλος. Εκτός ο Κολέβας. Σκοράρει ο Φιλιππάτος, 4-2. Μητρόπουλος χωρίς να το πολύ σκεφτεί, αφού ήταν ανενόχλητος, δεν το έβαλε όμως. Ανδριόπουλος με μόνος του στην 45 και θα βρει στόχο, θα ισοφαρίσει σε 4 όλα. Μιχαλάκης σε ένα fade away shoot, η μπάλα δεν θα μπει. Το rebound το πήρε για την νέα ΕΟΚ ο Φιλιππάτος, ο Ανδριόπουλος
Αλεξανδρόπουλος θέλω να δω πώς πάσει να πάρει το ριμπάλ. Μιχαλάκης. Ναι, θα μπει αυτό το σουτ. Προβάδισμα 2 πόντων για τους Χάσκης. Ο Λέβας. Οικονομίδης το έβαλε. Οικονομίδης κόραρε. 6-5. Μιχαλάκης αυτή τη φορά δεν το σκοράρει. Ωραία πάσα, Φιλιππάτος με το αριστερό, το χάνει. Και ο Γουρνέλος μαζεύει το rebound. Μητρόπουλος δεν προλαβαίνει όμως. Φιλιππάτος το χάνει. Ο Γιάντζας από τη γωνία είναι άστοχος, rebound. Από ποιον, από κανέναν. Κατοχή για τους για την μια ΕΟΚ. Αυτοχή τώρα ο Χολέβας. Μητρόπουλος επίσης άστοχος. Ο Γονέλας όμως είναι εκεί με το τεχνικό του rebound να σκοράρει εύκολα. 7-5 το σκορ. Ο Γρεόπουλος άστοχος. Την μπάλα στα χέρια του Κολιάτζα. Ο Γιάννης δεν καταφέρνει να σκοράρει μπροστά στον Χολέβα που έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Αυτά έξω σκορ. Μείωσε νομίζω ο Φιλιππάτος. Αυτός τώρα μαζεύει καλό rebound, αλλά δεν θα βάλει αυτό το καλάθι. Ο Νομίδης δοκιμάζει από την γωνία. Αστοχή και rebound τελικά. Κανένας. Ο Ανδριόπουλος. Νόμιζα να το παίρνει ο Γουρνέλος, αλλά δεν το πήρε. Ο Λέβας αστοχή από κοντά. Ο Γιάντας επίσης εκεί στο lay-up του. Η μπάλα και πάλι για την νέα ΕΟΚ. Ο Ανδριόπουλος τροφοδοτεί τον Φιλιππάτο. Ο Οικονομίδης. Πάσα, Χολέβας και δύο φάουλ, πρώτο ομαδικό για τους Χάσκης. Φιλιππάτος το έχασε, ο Γιάννης μας δίνει το rebound. Χαλάκης, σκοράρει 9-6 στο συν 3 πλέον οι Χάσκης. Ο Γρυόπουλος απαντάει nothing but net, θα έλεγα. Θα ακόμα ένα κερδισμένο φάουλο από τον Μητρόπουλο αυτή τη φορά. Μιχαλάκης εστοχή, το rebound από τον Φιλιππάτο. Σαν ο Φιλιππάτος γυρίζει, παίρνει πρόσωπο το καλάθι, αλλά δεν σκοράρει. Μιχαλάκης. Δεν σκοράρει με αυτό το drive. Το rebound τον Ανδριόπουλο. Οικονομίδης. Σουτάρει ο Οικονομίδης. Δεν σκοράρει. Είναι και ο Χολέβας που παίρνει το rebound. Ο Ανδριόπουλος. Τον εμπόδισε λίγο ο Κολιάτζας και γι' αυτό δεν σκοράρει. Αστοχή ο Χολέβας και στη συνέχεια λάθος ο Οικονομίδης. Χαμηλώς η παραγωγικότητα το πρώτο 12 λεπτό με την αστοχία να επικρατεί. Και λάθος ξανά από την ΕΟΚ. Και αλλιώς από την ελληνική όμως πολύ καλή προσφαίρεση που σημαίνει το ΕΟΚ, έτσι. Έχω γνώσεις πασχετικές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναγνωρίζεις σε μένα αυτό, Φώτη μου. Σε ευχαριστώ. Ο Γιάντας πυροβολή και βρίσκει στόχο 11-8.
πίσω από τη γωνία. Για ένα λέει ο ιδιωτής. 11-9. Ο Γουρνέλος αστόχησε και φάουλ κερδίζει ο Χολέβας. Το τριποντάκι από τον Ανδριόπουλο, ο οποίος για ένα πάλι δεις. 11-10. Βλέπει ο Οικονομίδης. Πάλι κερδίζει ο Χολέβας. 11-10. 3-3 τα ομαδικά. Τελικά τους δεν εσωφαρίζει ο Κορνέλος, παίρνει το rebound. 1-20 για το φινάλε του πρώτου 12 λεπτου. Γουρνέλος σκοράρει 12-10. Και ο Οικονομίδης μειώνει στον πόντο. 12-11. Όμορφο καλάθι στον Οικονομίδη. Μιχαλάκης από τη γωνία. Τρίποντο είναι. 14-11. Ο Οικονομίδης το βάλε. Ο Οικονομίδης τώρα το βάλε. 14-13. Μητρόπουλος απαντάει. 16-13. Σαν να βρίσκουμε σιγά σιγά τις ομάδες. 15. Φιλιππάτος το χάνει και η μπάλα γέμει από ποιον. Από τον Μητρόπουλο. Ο Λέβας στο στοχή, rebound από τον Μιχαλάκη. 10. Το χάσε ο Μητρόπουλος, το χάσε και ο Μιχαλάκης και κάπως έτσι να τελειώσει. Το πρώτο 12 λεπτό, 16-13 μπροστά. Η χάσκες εκτρέφουμε. 4-12 λεπτό, ο Μητρόπουλος χωρίς να αλλάξει μια πάσα, μη σας πω σχεδόν χωρίς να κάνετε μια τρίπλα, σούταρε. Το έχασε το τριποντάκι και τώρα στην επίθεση είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Αστοχή ο Οικονομίδης, rebound ο Γουρνέλος. Τρίποντο από τον Κολιάτσα, πήρε πολύ ύψη μπάλα, παρόλα αυτά βρήκε στόχο. 18-13. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. 18-15 η απάντηση από ποιον, δεν προλαβαίνω αυτόν. Και τώρα ο Μητρόπουλος στο low post έγραψε το 19-15. Ο Ανδριόπουλος, είναι ο μόνος που έχει απειλήσει 6-6-75. Έχει βάλει ένα και ο Οικονομίδης και ένα ο Χολέβας, αλλά τα περισσότερα αυτός είναι που τα έχει βάλει. Ωραία προσπίση του Μητρόπουλου, βρίσκεται πάλι προς τον Χολέβα. Κολιάτζας αυτή τη φορά δεν βρήκε την οροφή με την Καμπύλη και γι' αυτό δεν μπήκε το σούτ. Χολέβας κλείνεται, Ανδριόπουλος έχει βρει το χέρι του σίγουρα. Ο Ανδριόπουλος 19-17 είναι η μοναδική απειλή, όπως είπε και προηγουμένως, έξω τάξη 75. Με πολύ καλά ποσοστά εννοώ, γιατί όλοι σουτάρουν απ' έξω. Μονό παίζουμε, αν δεν σουτάρουν όλοι θα παίζαμε κάτι άλλο. Πάλι δεν έχουμε μέσο δίποντο για τους Χάσκης. Έγινε το λάθος από τον Οικονομίδη. Καλάθι από τον Μητρόπουλο, αν είδα καλά. Φάουλ τώρα κέρδισε ο Οικονομίδης.
Ωραία προσποίηση με τα πλόνο σκοράρι. 21-18, όμορφο καλάθι. Καλάκης. Καλή άμυνα ο Οικονομίδης. Ο Μητρόπουλος σκοράρι. 22-18. Έρμπολο Οικονομίδης. Γκολ φάουλ, ο Μητρόπουλος. Αυτή τη φορά έχουμε μισοδίποτο και το πιο Βλαχάκης στη θέση του. Ο Οικονομίδης τώρα στο σούτ. Τι έγινε? Όλα καλά ρε. Ο Λέβας, το σούτ ο Φλόουτερ. Πάνω το Βλαχάκης. Πάλι επιθετικό ο Γουρνέλος, ο οποίος κλείδωσε τον αντίπαλό του. Είναι αυτό το αγκίστρωμα που κάνουν οι σκυλοί για να αποφύγουν τον αντίπαλό τους. Ωραίο give and go, Πάολο Οικονομίδης τον Κολιάτζα. Βλαχάκης, προσποιήσεις, Γουρνέλος, δεν το μάζει. Πολιάτος μπορούσε να διώσει τη φάση. Θα βγει τελικά έξω. Θα ρίξει ένα ψηλό θερμαστό, δεν θα το βάλει. Και ριμπάουντ θα πάρει ο Χολέβας. Φιλιππάτος, δοκίμασε ένα, δεν το έβαλε. Ο Οικονομίδης είναι εκεί για να διορθώσει το άστοχο του Φιλιππάτου. 24-19. Μιχαλάκης δεν μπορεί να σκοράρει ούτε να προσφέρει θέαμα με την ενέργεια. Το ποντίκι, το ποντίκι είναι. Άσε που δεν κάνει το θόρυβο το πιο. Θα μάθετε κάποια στιγμή από τεχνολογία, θα τα βρέξω όλα. Γιατί είστε νουμπάδες. Ο Φιλιππάτος με την όδο του αναρρίχησης ο σκοράρι για το 24-20. Στο τεμπικέ, ο Λέβας πήρε ριμπάουν, ο Οικονομίδης και βρίζει φάουλ με το σώμα λέει ο διοικητής. Το βάζει ο Κωστής ο Χολέβας. 24-22. Γουρνέλος το κάνει, ξανά να φέρει rebound και ξανά στο G. Χολέβας δεν είναι σύντορα για την μισοπάρηση. Φιλιππάτος είναι μόνος ο Ανδριόπουλος όση ώρα, παρ' όλα αυτά ο Χολέβας σκοράρει και θα μειώσει τον πόντι 24-23. Στο Χίο Κολιάτσα. Δεν θα είναι το προβάδισμα, πήρε το ρεπάνο και πάλι ο Ανδριόπουλος, πασάρει στον Οικονομίδη. Φάουλ, τέταρτο μαδικό. Καλή άμυνα παίζει ο Κολιάτζας. Άλλαξε το ποντίκι. Παίξαμε το touchpad. Ο Κολιάτζας το κάνει. Rebound από τον Φιλιππάτο.
Οικονομίδης το χάνει, το Fadeaway. Μία βολή, φαουλ, φαουλ, φαουλ. Μία βολή για τον Μιχαλάκη. Φίλιξ, φίλιξ. Έδεξε και τον βρήκε στο πρόσωπο. Αυτόν που κέρδισε το πρόσωπο. 23 από την... Πολύ. Ανάποδα. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Πλάκα κάντε. 25-24 μετά την βολή. Ο Χολέβας τελικά πέρασε την άσκηση για τον Οικονομίδη με τα δύο αγόρια. 25 όλα. Να χάσει το χέρι. Και η μπάλα από αυτόν γίνει έξω. Αυτό έχει ο Ανδριόπουλος αμήντα καλά. Υπάρχει όμως εξαιρετικό rebound από τον Χολέβα. Φιλιπάτος γυρίζει, θα δώσει προβάδισμα. Δεν θα δώσει προβάδισμα ο Φιλιπάτος. Μπορεί να το δώσει όμως ο Οικονομίδης, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για μια ελεύθερη βολή. Το 26, πρώτο προβάδισμα της ΕΟΚ. Μιχαλάκης όμως ανακτά τα ενία της ομάδας του με αυτό το τρίποντο. 27-26, σαν να μην άλλαξε τίποτα λοιπόν. Το Λέμπας πάει στη γραμμή για δύο βολές πλέον. Την έχασε την πρώτη ο Κωστής. Πολύ καλή και η δεύτερη. Ωραία πάσα για τον Γουρνέλο. Το σκοράρει 28-26. Στο συν 2 πλέον η Χάσκης. Σοφαρίζει ο Ανδριόπουλος, 28 όλα, με χέρι αλφάδι θα έλεγα σήμερα, με τρομερά ποσοστά, 66-75. Ο Μητρόπουλος, για να δούμε, επιλέγει τον αριστερό διάδρομο, κερδίζει το φάουλ και πάει σε γραμμή λοιπόν και αυτός για μία βολή, μία είναι δύο, μία, είναι το έκτο ομάδικο. Οπότε πρόλαβα να το βάλει ο Γιώργος στον πίνακο του που το κατάλαβα, έτσι, πάρα πολύ γρήγορα. Μπαίνει πολύ 29-28 ενώ έχουμε πει στο τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Το ωράριο Μιχαλάκης παίξω. Και έγινε παίξω, μια χαρά. Μισή δευτερόλεπτο, 1,1 βασικά. Όχι, δεν είναι και μπάλα έξω. Η μπάλα κλέβεται βέβαια. Τον πήρε ο Βλαχάκης, δεν μας χωράνε. Έτσι λοιπόν τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. 30-28, επιστρέφουμε.
Δεύτερο ημιχρονάκι του πρώτου ματς. Τον 9 και 4. Τον 9,5 δηλαδή, 9 και 4 δεν ξέρει να παίρνει το παιχνίδι, το ξέρουμε αυτό. 32-28 έφανε τρίποντο ο Μητρόπουλος. Ο Λέβας μειώνει στους 3, 32-29. Και πάλι ο Μητρόπουλος έχει μπει μάλλον για να καθαρίσει το ματσάκι. Τρίποντο. 34-29, εδώ δεν ξέρω, ίσως να επιδείξει την μαφία ο Παλέβας. Δεν ξέρω προς τα μπροστά, δεν κατάλαβα να σου πω την αλήθεια. Μου φάνηκε λίγο φάουλ πάντως, όπως και να ήταν. Ο Μιχαλάκης έκλεψε. Και κερδίζει φάουλ χαμηλά, βεβαίως. 34-29. Ο Οικονομίδης σκοράρει στο low post, το ζωγραφιστό, 34-30. Hey! 35-30 από τον συγνωτός, είναι ο Μπολιάτζας. Και λέει Πάτος. Στόχισε προς τη λύση και καλά πληρώσει. Δεν θα το βάλει ο Οικονομίδης. Τρίποντάκι για τον Κολιάτζα που δεν θα πει. Ο Γουρμέλος είναι εκεί για να μαζέψει ακόμα ένα rebound. Από τα 500 που μαζεύει σε κάθε παιχνίδι. Κέρδισε φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρισης. Τη νέα Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρισης. Πολύ ωραίο πήγαινε ρόλο, σκόραρε ο Μητρόπουλος, πήρε την ασίστ από τον Κολιάτζα, 36-30 και τώρα από όμορφο φλόουτερ, ο Χολέβας θα γράψει 36-31. Ας το έχει ο Ανδριόπουλος. Μητρόπουλος 38-31. Κάτω στο 32 από τον Χολέβα. Κοιτάει την μπάλα ψηλά ο Γουρνέλος εκεί όπου δεν έχει αντίπαλο πλέον αφού είναι από μπροστά του ο Φιλιππάτος. Έπαιξε άμυνα Kyle Hines από μπροστά αλλά δεν μπορούσε να πάρει να κλέψει αυτή τη λόμπα. Χολέβας αστοχή με δεύτερη προσπάθεια αστοχή επίσης και ο rebounder Γουρνέλος θα μαζέψει. Αστοχή ο Μιχαλάκης. Κολιάζα στη σέντρα. Φάουλ επιθετικό από τον ψηλό, από τον Κορνέλο. Αθελά του κιόλας, έχει λίγο παραπάνω όγκο, έχει λίγο κυλίτσα. Τώρα δεν είναι ότι θέλει κιόλας να κάνει αυτό το φάουλ. Οικονομίδης, χωράρι. 32-33. Να τα γράφουμε εννοείς. Είναι όλα σημειωμένα. Είναι εκπαιδευμένοι στη στάση εδώ. Μαθαίνουν. Δίνουμε και μια χαπούλα έτσι για το καλό. Και μετά είναι μια χαρά. Και είναι τα καλύτερα παιδιά. Κούρεμα πρώτο, ε. Εσύ. Εντάξει τώρα αυτό είναι στον άντρα. Πληρονομικό, μην αγχώνεσαι. Μιχαλάκης έδωσε την πάσα. Μητρόπουλος μετά από προσπίση πλησιάζει. Κάνει προσπίση. Και ωραίο καλάθι από τον Μητρόπουλο. 40-35. Oh!
Λέβας Οικονομίδης. Δεν θα σκοράρει στο πάντα Οικονομίδης. Ο Φίλιπ Πάτος όμως κλέβει. Δεν καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δικάσεις, δικάσεις, δικάσεις. Θα βγει και μπάλα από εδώ. Λοιπόν, το σκορ από εδώ είναι 40-35. Σκοράρει ο Φιλιπ, ο Μιχαλάκης. Πάω, κρατήσει και ο Οικονομίδης τώρα. Γρήγορα συμπληρώσουν νεματικά οι Huskies. Ο Λέβας 41-36, ο Λέβας είναι λεφάλ προηγουμένως. Μιχαλάκης 43-36, διευρύνει την διαφορά σιγά σιγά. Φάουλ και μια βολή για τον Οικονομίδη. Δεν πήγε η βολή και συνέχεια κερδισμένο φάουλ από τον Κολιάτσα. Η απάντηση Μητρόπουλος έγραψε το 45-36, αλλά συμβουλήσε ο Ιωθύνης. Όχι, 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 όχι. Τρίτο, τρίτο. Τρίτο. Το έχουμε βάλει, το έχουμε βάλει. 47-36. Τώρα 47-37. Μητρόπουλος στον Αστάρι, είναι άστοχος. Οικονομίδης, δύσκολο πενταγωγή, 47-38. Μητρόπουλος, 48-38. Δύσκολο το πήγα να κάνει ο Χολέβας, όταν σκοράρει ο Μιχαλάκης πήρε το rebound και από όλα, όπως όλα δεν θα σουτάρει. Ναι. Τι? Ακόμη ένα τον Μιχαλάκη, ούτε που θα πει. Χολέβας σκοράρει στο floater, 48-39. Μητρόπουλος προσπαθεί, rebound τελικά τον Οικονομίδη. Και πάλι ο Οικονομίδης, 48-40. Καλάκης πήρε το rebound το άστοχο drive του. Μητρόπουλος κάνει το τρίποντο, το rebound δεν μετράει το καλάθι. Και τα δύο, και τα δύο. Τα δύο πόδια έξω πέρα. Οικονομίδης, ωραία φάση για τον Φίλιπ Πάτο. Αυτός θα βάλει το καλάθι, 48-41. Καλάκης. Μητρόπουλο τον Γουρνέλο, ο Γουρνέλος στο σουτάκι του δεν το έβαλε και η μπάλα βγαίνει από ποιον, από τον Οικονομίδη λέει ο διευθυντής. Yeah.
μέλο στο τρίποντο, δεν το βάζει. Rebound από τον Οικονομίδη. Τηλεπάντως θα περάσει, δεν περνάει. Πολύ σπάνια θα περάσει την πάσα. Φάουλ κερδισμένο από τον Κολιάτζα, τέταρτο ομαδικό. Τέταρτο είναι. Μάζε να έχεις χάσει κανένα φάουλ, εγώ δεν νομίζω ότι... Γίνεται απλώς επειδή το βάλεις γρήγορα μάλλον και αυτό το παραπέρισε. Ανδριόπουλος, Οικονομίδης το χάνει. Πάλι ο Μητρόπουλος με την μπάλα θα δοκιμάσει τρίποντο νομίζω, όχι. Επιλέγει τον αριστερό διάδρομο και σκοράρει με ταμπλό. Ένα λεπτό! 49-41. Το κάνει ο Χαλεβάς. Έξω η μπάλα! 10! Βλέπα το στο χάνι. 5! 5 δευτερόλεπτα. Ο Γιάντζας. Ακόμα ένα drive. Δεν μπαίνει. Έτσι λοιπόν τελειώνει. Το τρίτο δεκαλέπτο, 51-41. Τρίχνουμε σε λίγο. Ξεκινήσαμε λοιπόν το τέταρτο δεκάλεπτο. Κάσους παίξανε πολύ καλά στο τρίτο δεκάλεπτο και έχτισαν μια διαφορά 10 πόντων. Ο Φιλιππάτος ήταν αυτός που μείωσε στους 9 με αυτό το σουτάκι από μέση απόσταση και τώρα στους 8 μειώνει ο Χολέβας, 51-43. Για να δούμε αν έχουν δυνάμεις οι παίκτες της νέας ελληνικής μοσπονδιακής καλωτοφαίρεσης για να γυρίσουν το μάτς ή να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά έτσι ώστε να γίνει το παιχνίδι Derby, που προς το παρόν γέρνει προς την μεριά των Huskies. Πολύ καλή άμυνα ο Μητρόπουλος. Δεν είναι δοκίμασε το τρίποντο από την κορυφή, παρόλο που είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ. Και χάρη σε αυτόν ούτως ή άλλως η ομάδα του έχει δημιουργήσει διαφορά. Αυτός και ο Μιχαλάκης, ο οποίος υποδέχτηκε τώρα την μπάλα. Και, αλήθεια λέω, ας πούμε, με αυτό το τρίποντο, φάνησε. 53-43. Από τον Φιλιππάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργη. Πόδι από τον Μητρόπουλο, ανανέωση της διαδικασίας. Έτσι τα επιτύχαμε στην Ελλάδα, που φυσικά και δεν έχουμε. Ανδριόπουλος, έχασε το τρίποντο. Νομίζω πως από το πρώτο ημίχρονο είχε να βάλει τρίποντο ο Ανδριόπουλος. Μιχαλάκης το χάνει, rebound από τον Οικονομίδη. Ο Λέβας στόχησε. Από ποιον? Από τον Χολέβα. Από τον Χολέβα η μπάλα και εγώ αυτό είδα από την αλήθεια. Και αυτό μου φάνηκε σωστό. Στη διεκδίκηση της κατοχής.
Χαλάκης ωραία προσπίση και βήματα. Ο Λέβας ακόμη ένα καλάθι. 53-45. Ο Χολέβας με τον Οικονομίδη έχουν κρατήσει στο δεύτερο ημίχρονο τους Λευκούς κοντά στο σκορ. Ο Λέβας τώρα πήρε την μπάλα και θα δοκιμάσει τρίποτα από τη γωνία. Θα κάνει airball, rebound, τελικά από τον Μητρόπουλο, ο οποίος θα έκανε ένα απόδοση τελικό κοντρόλ. Αφελάτε βέβαια. Από τον Χολέβα νομίζω ότι έχει την μπάλα έξω. Μητρόπουλος έχει κολλήσει σαν βέλα πάνω του Οικονομίδης. Πολύ καλή άμυνα από τον Οικονομίδη, επιθετικό rebound και καλάθι, καλάθι από τον Μιχαλάκη. 54-45. Ο Οικονομίδης στην αγαπημένη του κίνηση και ο Μητρόπουλος από την γωνία επίσης αστική. Ο Γιάννης παίζει καλή άμυνα. Στη συνέχεια ο Μητρόπουλος σουτάρει και αστοχή. Μιχαλάκης σκοράρει. 55-45, καλή άμυνα έπαιξε ο Χολέβας. Φιλιππάτος πήρε την μπάλα και σκοράρει από την ασίστ του Χολέβα. 55-46. Σκόρτερ της περίοδου δεν έχεις βάλει. Έχω βάλει γραμμή. Α, ωραίος. Μάθατε τις γραμμές, σας έχω κάνει πρώτους μάγκες, ρε. Φάουλ από τον Μητρόπουλο. Στόχασε το rebound από τον Ανδριόπουλο, μόνος ο Φιλιππάτος προσποιείται, δίνει στον Χολέβα, Χολέβα της Οσί, Οικονομίδης, καλή άμυνα από τον Μητρόπουλο, του δίνει τα εύσημα ο αντιπαλός του. Πολύ καλή του άμυνα, Κοϊάτζα σε ένα εύκολο lay-up που όμως δεν βρίσκει στόχο. Και πάλι καλή άμυνα ο Μητρόπουλος. Γράφει το τρίποντο, 57-46. Τον Λιπάτο στο φαστί. Καλή άμυνα, βρίσκεται μέσα και ο Βλαχάκης για να σκοράρει, 58-46. Κέρδισε φάουλ ο Οικονομίδης, βλέπετε αυτό. Εσύ ο Χολέβας. Έλα. Δεν ξέρω, κανονικά πρέπει να, μετά από τα φάουλ πρέπει να προσέχουν τις πάσεις τους. Γιατί κλέβεται αυτή η πάσα, αλλά... Εντάξει, σαβά, μπορούν όλοι να συμμετάσχουν στο παιχνίδι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς.
από τον Μητρόπουλο. Ξανά λάθος. Και ο Μητρόπουλος ρυπάνοντα από τον Φολέβα. Πάσα του για τον Φιλιππάτο. Πώς σκοράρει. 48-47. Και έχουμε πάλι time out. Time out επιστρέφουμε. Λοιπόν. 3-20 για το φινάλε. Δεν είμαι ενός, κουπάζει με. Είναι. Σου λέγα τίποτα. Θες να βάλω στην κάμερα τον Δημήτρη και να κάνεις για γραμματεία. Σκοράρει ο Μιχαλάκης για το 50, 59 ή 60, 59. 59, 48. Το μέτρο θα λέει. Παουλ Πόκκιν. Μια βολή. Με ελευθερωτικό δεν είναι βολή. Μια βολή. Τα εμάδα επιστρέφουμε. Ναι, από εδώ πέσαι. Ελέη, Λος Άντζελες. Όχι Λα. Λος Άντζελες, Λος Άντζελες. Ο Γονόλος στόλισε δύο φορές. Ο Μομέδης Φιλιππάτος, ωραία προσπέση, σκοράρει. 59-50. Γουρνέλος το χάνει. Κολέβας δοκίμασε, το έχασε, Οικονομίδης, πάσαρε, Φιλιππάτος, το χάνει. Παόλο Ανδριόπουλος. Στόχισε ο Μιχαλάκης. Φιλιππάτος κερδίζει φάουλ, μία βολή. Δεν πήγε. Ο Μέλος μάζεψε. Ο Γιάτζας. Δέκα! Καρακογιάτζας, αυτό το βάζει. Ριμπάζει ο Φιλιππάτος. Το Λέβας δοκίμασε τρίποντο, το έχασε. Οικονομίδης. 59-51. Τέλος του μάτς. Νικάνε ανάξια η Χάσκης.